Λοιπόν, Νίκο Φίλη, Άκη Παπαδόπουλο, Θανάση Παπαχριστόπουλος αλλά και ο Κώστας Ζουράρη αψήφισαν την κομματική γραμμή και αντί να δηλώσουν παρόντε, καταψήφισαν τις συμβάσεις που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και προωθεί σήμερα η κυβέρνηση. Είχε προειδοποιήσει Γιάννη ο Νίκο Φίλη τι προηγούμενε ημέρε στο κόμμα του, λέγοντα ότι η μετατόπιση από, το, ε, από την εισαγωγή, την υπερψήφιση στο τελικά να δηλώσουν παρόντε είναι ένα θετικό βήμα, μεν, αλλά δεν αρκεί. Είχε δηλαδή κρούσει κόδωνα κινδύνου, είχε προειδοποιήσει ο Νίκο Φίλη ότι θα σταθεί απέναντι στη γραμμή τη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα, προσπαθώντα ο ε, ΣΥΡΙΖΑ να δικαιολογεί τη μετατόπιση του, ε, στην ουσία επικαλείται το γεγονός ότι ως κυβέρνηση, λέει ο ίδιος, είχε φέρει τις σχετικές συμβάσεις για κύρωση, έχοντας συνυπολογίσει ότι ε, τα ΕΛΠΕ θα, έχουν, θα είναι με την ισχυρή συμμετοχή του δημοσίου και θα έχουν την πλειοψηφία. Ενώ η νυν κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να προωθεί την πλήρη αποκρατικοποίησή τους. Μάλιστα. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα και βέβαια αλλάζει και η στάση πολλών βουλευτών από την προηγούμενη κυβέρνηση. Νίκη Ζορμπά, σε ευχαριστούμε πολύ.